Μέχρι που κλείσαν τα σχολεία, 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι υποβάλλονταν συστηματικά σε ελέγχους. Αυτό σταμάτησε στις διακοπές. Τώρα θα ξαναρχίσει. Άρα, εφόσον θα γίνουν εκατομμύρια τεστ, προφανές είναι ότι θα έχουμε αυξημένα κρούσματα και αυτό το θέλουμε. Τότε με ποια έννοια? Ότι θέλουμε να ανιχνευτεί ο ιός, να βρούμε πού ενδεχομένως υπάρχει ο ιός στην κοινωνία. Έχουμε σχέδιο, ξέρουμε τι κάνουμε, πάμε τη χώρα με ασφάλεια. Και εδώ είχαμε παραδείγματα, μας υπέφεραν και καθηγητές. Το πρώτο self-test αρνητικό, ήρθαν τα παιδιά στο σχολείο, ένιωσαν αδιαθυσία, φύγανε. Και όταν κάναν το βράδυ το δεύτερο self-test, σύμφωνα με την οδηγία, το δεύτερο self-test είχε βγει θετικό. Πάμε τη χώρα με ασφάλεια. 10.000 άτομα, καθηγητές και μαθητές, βγήκαν θετικοί τη δεύτερη μέρα. Άρα την πρώτη μέρα αυτοί οι 10.000 ήταν μέσα στα σχολεία. Κάντε το σταυρό σας και πάμε γερά. Θεέ μου, μεγάλο δύναμε, που σε ψηλά εκεί πάνω. Ρίξε την όσο καλαζάρ, Θεούλη μου, στους σκύλους των κομμάτων. Η δική μας άποψη ήταν αυτή και παραμένει. Έπρεπε αφού είπατε μην ξεκινήσουν τα σχολεία και κάνατε και στάσεις εργασίας θες. Και να πάμε 2 εβδομάδες πίσω. Αυτή είναι η άποψή μας. 2 εβδομάδες δηλαδή καθισιό. Είναι ή δεν είναι? Όχι, 2 εβδομάδες. Παράταση των διακοπών και 2 εβδομάδες. Παπάρασε! Να μην γίνει τηλεκπαίδευση, δηλαδή 2 εβδομάδες. Λέτε. Μάθημα. Να δώσουμε το λόγο τότε στον κύριο Τζανάκη. Κύριε Παπαχρήστο, επειδή το είπατε, όντως έχουμε στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν 3 από τα 10 κρούσματα ημερησίως είναι παιδιά, κύριε Τζανάκη? Βεβαίως, είναι 1-0. Όπως νομίζω έχει δίκιο και στη διαζώση εκπαίδευση. Μάλιστα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ΟΛΜΕ λέει ότι αυτές τις 2 εβδομάδες ή τη 1 εβδομάδα θα την αναπληρώσουμε στο τέλος του χρόνου. 2-0! Πουθενά βέβαια στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το όριο, πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν χώρες που με το πρώτο κρούσμα τίθεται η τάξη σε καραντίνα. Με τα 3 κρούσματα τίθεται ολόκληρο το τμήμα. Πουθενά στον κόσμο, στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το 50-1. 3-0! Γεια σου, Άρη. Άντε, γεια! Του που του κουζά, του που μάγει, θα μας στήσουν οι ανθρωποφάγοι. Του που του κουζά, του που ζήτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Αν λοιπόν κάποιος δεν έχει πυρετό για τουλάχιστον 24 ώρες, δεν έχει έντονα συμπτώματα, έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματά του, η πιθανότητα να είναι μεταδοτικός είναι μικρή. Δεν μου λες, γιατρέ μου, ορίστε. Και εγώ έχω ένα κεφάλι έτσι βαρύ. Τι να το κάνω? Να το κόψεις και να βάλεις ένα ελαφρύτερο. Ο πιο ασφαλής τρόπος θα ήταν να κάναμε και ένα rapid test στο τέλος, όχι PCR, το τονίζω, όχι PCR. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Για να επιστρέψω στην εργασία μου. Άντε, το προτιμότερο είναι ένα rapid test, το οποίο είναι test... Πιο βαθιά, πιο βαθιά. Δεν συνίσταται το PCR test. 5 μέρες καραντίνα, μετά μασκούλα, αρνητικό θετικό τεστ, πάμε στη δουλειά και συνεχίζουμε. Τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με οικογένειες και ειδικά οικογένειες που μένουν στο ίδιο σπίτι, που λένε ότι αν ένας άνθρωπος, ένα μέλος έχει διαγνωστεί με κορονοϊό και θεωρείται κατά τεκμήριο δεδομένο γιατί είναι λογικό ότι θα νοσήσουν και οι άλλοι. Έχει επιλέξει την λεγόμενη ανοσία της Αγγέλης. Να το πει. Όταν εκδηλώσουν συμπτώματα, ο ΕΟΔΗ λέει ότι η καραντίνα για την Όμικρον είναι 5 ημέρες. Επισημαίνεται ως μία επιλογή ανοσίας της Αγγέλης. Το έχει επιλέξει. Εσύ τι λες? Έλα πάμε. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Να υπάρχουν. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Και έχει το μεγάλο προσόν ότι λέει να το κάνει. Αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μας στόχους να εξασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες μια λειτουργική δημόσια υγεία. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Πώς κάποια εποχή είχαμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι αν κάτι λεγότανε ήταν ψέματα. Αυτό ακριβώς. Τώρα σας λέω ότι όταν κάτι λέγεται είναι αλήθεια. Ισχύει, λέτε, μάλιστα. Γιατί γελάτε, κύριε?
Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί με κατηγορούν εμένα? Γιατί? Αρχές Σεπτεμβρίου κάναμε την επόμενη δημοπρασία στον οργανισμό του Δήμου των Κοινωνικών Υπηρεσιών και τότε ο ανταγωνισμός το αρχές Σεπτεμβρίου του 2021 έδωσε τιμή 27 ευρώ. Γιατί με κατηγορούν εμένα? Γιατί? Στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βρήκε την τιμή, κατέληξε την τιμή των 28 ευρώ για το PCR, για το μοριακό τεστ, ενώ έκανε συμφωνία και με φαρμακείο στην περιοχή, προκειμένου τα παιδιά να υποβάλλονται σε τεστ αντιγόνου, το γνωστό rapid test, με 4 ευρώ. Γιατί με κατηγορούν εμένα? Γιατί? Τη συνταγογράφηση θα μπορέσει το κράτος να κάνει κεντρική διαπραγμάτευση και να είναι χαμηλότερη τιμή. Θα απαντήσετε. 20. Η απάντηση σε όσα λέει ο κύριος Δανιλίδης είναι η εξής. Το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να βγάλαμε 7 σέλφι. Σταματήστε όλη μέρα τη μαυρίλα. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα. Είναι λογικό να έχουμε ουρές, κυρία Στασοπούλου, διότι είμαστε σε έκτακτη κατάσταση. Εάν δείτε τις εικόνες από τις άλλες χώρες, θα πείτε οι δικές μας ουρές είναι τουλάχιστον πιο μικρές. Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, αφού έχω κοντά μου εσένα. Δηλαδή αυτό το γαμ***τε ο αντίπαλος πολιτικός αρχηγός, όποιος κι αν είναι, δεν το χωράει το μυαλό μου. Άσε με, άσε με να χαρείς. Τι έχεις, τι συμβαίνει. Θα σκάσω σήμερα. Με συγχωρείτε, αλλά έχει γίνει κεντρικό σύνθημα από ό,τι βλέπω στα social media, στους δρόμους, το φωνάζουν πίσω από τηλεοπτικά συνεργεία. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτό που μου συνέβη δηλαδή είναι τρομερό, είναι φάνταστο. Τι σου συνέβη, παιδάκι μου, τι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτάκτος στο ενώπιος ενωπείο, σε μια εφόλιστη ύλη πολιτική συνέντευξη. Ντολμαδάκια. Όταν η τηλεόραση γράφει ιστορία. Και νομίζω μαζί μου χιλιάδες άνθρωποι, για να μην πω εκατομμύρια συμπολίτες. Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Εντάξει, πείτε μερικά πράγματα της προκοπής. Σας είπα ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομιακό τομέα. Έχουν γίνει πάρα πολλές απολύσεις τα τελευταία χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι λιπέστατη και πηγαίνει σε ένα σωρό κάρο βλακίες. Έτσι, σε πολύ παραπάνω αστυνομικού, σε οχήματα άχρηστα, σε ένα σωρό φωτάκια και λαμπιόνια στο κέντρο της Αθήνας όλη την ώρα, σε μάσκες που δεν κάνουν για πουθενά, σε ένα σωρό άκυρα πράγματα. Και υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία η κυβέρνηση προφανώς δεν ασχολείται. Ασχολείται σε ένα σωρό φανφάρες δεξιά και αριστερά και όχι στην ουσία των πραγμάτων. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δε με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου. Αν μελετάτε κάποια άλλη παρέμβαση, όπως για παράδειγμα να μειώσετε το συντελεστή ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Δουλεύουμε πράγματι για να δούμε πού πρόκειται να έχουμε το επόμενο διάστημα λογικά τις μεγαλύτερες αυξήσεις, για να δούμε και αυτό που είπατε ως θέμα, αν γίνεται για τις φορολογίες να παλεύουμε σε ορισμένα είδη, έτσι ώστε να μπορούμε να ακουφίσουμε πράγματι αυτό το αναπόφευκτο, επαναλαμβάνω, πληθωριστικό κύμα. Ωραίο αυτό που είπε. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ. Ξέρετε τι μειονεκτική είναι η θέση μου στην πολιτική ζωή. Σεφτέρια είναι οι άλλοι βουλευτές. Σεφτέρια στην ψευτιά. Άρα μας λέτε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειώσετε το συντελεστή ΦΠΑ για βασικά προϊόντα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν δούμε ότι οι αυξήσεις είναι υπερβολικές, να πάρουμε επιπλέον μέτρα για να ελέγξουμε το κύμα της ακρίβειας. Είναι ψεύτης, παραμυθάς. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και σε εφημερίδες και βλέπω και προπάνως προκύπτει και από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι εξετάζεται. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ. Κι αφού δεν έχουνε ψωμία σπάνε πάντε σπάνι, η Σοβιετία η κακιά σκουριά εδώ δεν πιάνει. Ότι το γεγονός ότι έχουμε τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη και είμαστε Ωραία. Μια χώρα από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στον κόσμο δεν έχει επαρκώς αφομοιωθεί. Για να καταλάβετε τι πάνε να μας κρύψουνε. Ξέρετε ότι υπάρχουν τουρίστες στο καλοκαίρι που φεύγουν από την Ελλάδα, αγοράζουν φάρμακα με τσάντες, με σακούλες. Σηκωθείτε από όπου κι αν είστε και πάρτε φάρμακα με τσάντες, με σακούλες. Κι άμα το Μπάντεν πάει, θα πάω στο Ντουμπάι. Κι άμα το
Μπάντεν Μπάντεν πάει, θα πάω στο Ντουμπάι. Στο πετρέλαιο, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Όχι, όχι, εμένα μ' αρέσει το κρύο. Τη ζέστη πάλι δεν την μπορώ, το κρύο μια χαρά είναι. Σφίγγει και το δέρμα.